Εμείς τώρα θα αλλάξουμε θέμα, θα αλλάξουμε και κλίμα, καθώς το πρόγραμμα του Action 24 γίνεται φέτος ακόμα πιο ισχυρό. Και σήμερα κάνει πρεμιέρα μια εκπομπή που θα έχει πολλές ειδήσεις, πολλά σχόλια, πολλές αναλύσεις με έναν άνθρωπο που, αν μου επιτρέπετε, έχει υπάρξει ο αγαπημένος μου παίκτης στο ποδόσφαιρο, Ντέμις Νικολαίδης, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα, Ντέμι. Από σήμερα και κάθε Δευτέρα, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, μαζί με τον Γιάννη Πάγκο, θα παίζετε μπάλαλα στο τρίτο ημίχρονο των αγώνων. Σωστά, γεια σας. Από φέτος θα είμαστε και στο Action 24 με ό,τι συμβαίνει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και μαζί με τον Γιάννη, φυσικά. Ναι, καλησπέρα και σε εσένα, Γιάννη. Καλησπέρα και καλά, ο Βασίλη, που έκανε τη διευκρίνηση για το ποιο από του δύο ήταν ο αγαπημένο ποδοσφαιριστή. Για να μην. Δεν μπορούσα να το κρύψω, Γιάννη. Δεν μπορούσα να το κρύψω. Ναι, σωστό, σωστό. Απλώς ενισχύοντας αυτό που λες, φαντάζομαι πόσο εύκολο είναι από τη δική μου πλευρά, συγγνώμη για τον πρώτο Νικό, αλλά μιλώ ως συμπαρουσιαστή, στο να δίνεις πάσα στον Ντέμι για να σχολιάζει την αθλητική επικαιρότητα με το δικό του τρόπο και με την αξιοπιστία. Είμαστε μια οικογένεια πλέον εδώ στο Action 24. Θέλω όμως για τον Ντέμι θα απευθυνθώ και θέλω να μου κάνει μια πρόβλεψη για το ποιος πιστεύει θα πάρει φέτος το πρωτάθλημα. Και Ντέμι, δεν σε ρωτάω με το τι λέει η καρδιά σου, διότι άμα βάζαμε στοίχημα θα κλέβαμε εκκλησία. Το θέμα είναι με τις δυναμικές των ομάδων, όπως τις βλέπεις, ποιος ενδεχομένως μπορεί να προκριθεί φέτος. Θα ήταν πολύ πρόχειρο να κάνω τέτοια μαντεψιά, θα το πω καλύτερα. Ναι. Δεν θα το πω. Μπορώ να το πω μετά από 10 αγωνιστικές, 15 αγωνιστικές. Ποιος έχει τις παραπάνω πιθανότητες. Στο ποδόσφαιρο όλα αλλάζουν. Ακόμα δεν έχω εικόνα για όπως ακριβώς θα την ήθελα. Δεν για μιλάς με αυτό και που λέει η καρδιά σου τώρα. Δεν αφήνεις υπονοούμενο για κάτι με αυτό που λέει. Όχι. Έχω παραπάνω εικόνα για και Παναθηναϊκό, αλλά όχι τόσο καλά για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Θέλω να δω πώς θα εξελιχθούν αυτές οι δύο ομάδες και ο Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ, επειδή πέρσι έπαιξε πολύ καλύτερα από τους υπόλοιπους και πήρε δίκαια το πρωτάθλημα, νομίζω ότι ξεκινάει από μια καλύτερη θέση. Αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι την κάνει φαβορή για το πρωτάθλημα πριν καν ξεκινήσει. Πάντως, για να πάμε λίγο και στο σοβαρό, διότι θέλω να σας ρωτήσω σε αυτό το κομμάτι, ότι η Super League έχει ξεκινήσει μέσα σε ένα πολύ βαρύ κλίμα, μετά και τόσα συνέβησαν στη Νέα Φιλαδέλφια. Ντέμι και Γιάννη. Ναι, δεν ξεκίνησε το πρωτάθλημα έτσι, γιατί μιλάμε για ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αλλά εντάξει, η βία είναι κάτι το οποίο μας βρίσκει όλους απέναντι. Θα τοποθετηθούμε, θα μιλήσουμε και γι' αυτό στην εκπομπή που έρχεται σε λίγα λεπτά. Σε περίπου 15 λεπτά. Τότε. Σε περίπου 15 λεπτά. Πείτε μου λίγο για την εκπομπή, διότι αντιλαμβάνομαι ότι έχετε έναν δικό σας τρόπο να αναλύετε, να σχολιάζετε τα τεκτενόμενα και να έχετε έναν ξεχωριστό δικό σας τρίτο ημίχρονο. Πείτε μου λοιπόν σε περίπου 14 λεπτά από τώρα τι θα δούμε από εσάς. Εγώ δεν έχω ιδέα τι θα δούμε, γιατί έχω εδώ το Γιάννη, ο οποίος συνέχεια με τσιγκλάει, με σκοπό. Να μας πει κάτι, έχει ιδέα τι θα δούμε, έχει ιδέα τα κομμάτια που αναλύουμε, απλώς και εγώ δεν έχω ιδέα ποιον δρόμο θα διαλέξει για να τα προσεγγίσει. Ποτέ δεν κάνουμε πρόβα για κάτι. Λέμε ότι θα μιλήσουμε για το τάδε, σχηματισμό για το τάδε παίχτη, αλλά ειλικρινά δεν ξέρω πριν σφυρίξει ο διαιτητής τι θα πει. Και αυτό είναι που το κάνει εγωιτευτικό όσο και επικίνδυνο πολλές φορές και για μένα στον αέρα. Εμείς μαζί στην παρέα του Action 24 θα κάνουμε την ανάλυση των ελληνικών αγώνων, του ελληνικού πρωταθλήματος και βεβαίως μετά η εκπομπή στο δικό της κομμάτι με τους συνδρομητές της Νόβα θα έχει όλη την ανάλυση και για τα παιχνίδια εκτός συνόρων, τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και αυτό που έχει συνηθίσει δηλαδή. Ξεχωριστό τρόπο να αναλύεται και να σχολιάζει τα πράγματα. Λοιπόν, θα σας δούμε σε περίπου 13 λεπτά από τώρα στην εκπομπή Monday FC που ξεκινά από σήμερα, κάνει πρεμιέρα εδώ στο Action 24. Να σε ευχηθώ καλή τύχη, καλή δύναμη, καλή εκπομπή από αυτή που ξεκινάτε από σήμερα εδώ στο Action. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο.